Την επόμενη εβδομάδα, γύρω στι 20 Απριλίου, όπω πληροφορείται το πρώτο θέμα.gr, ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια με τον Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπουλο θα ταξιδέψουν στο Ριάντ για να επισημοποιήσουν τη Συμφωνία Μεταφορά Ελληνικών Συστημάτων Αντιαεροπορική Άμυνα Πάτριο στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία θα αναλάβει το κόστο για τη μεταφορά και λειτουργία του συστήματο αντιαεροπορική άμυνα και θα δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση του κόστου ώστε η συστοιχία των ελληνικών Πάτριο να αναβαθμιστεί στην έκδοση ΠΑΚ 3. Η Συμφωνία με το ΡΙΑ θα προβλέπει και τη μετακίνηση του προσωπικού πολεμικής πολεμική αεροπορία που θα αναλάβουν τη λειτουργία του αντιαεροπορικού συστήματο. Η πρόσφατη συμφωνία τη Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η συνομολόγηση ρήτρα για αμοιβαία αμυντική συνδρομή σε περίπτωση που η Αθήνα ή το Απουτάμπι δεχθούν απειλή εναντίον τη κυριαρχία και τη εδαφική αναξαρτησία του ήταν μια εξέλιξη που ενόχλησε την Τουρκία. Συνεχίζοντα την οικοδόμηση σχέσεων που βασίζονται στα κοινά συμφέροντα, η ελληνική κυβέρνηση ολοκληρώνει τι διαπραγματεύσει με το Ριάτ για τη μεταφορά μια ελληνικών στη Σαουδική Αραβία. Η Συμφωνία της Ελλάδας με τη χώρα θα περιλαμβάνει και το αναγκαίο προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας τουλάχιστον 40 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, οι οποίοι θα μετακινηθούν στο βασίλειο του Σαούτ και θα είναι επιφορτισμένοι με τη λειτουργία των Πάτριων.